Γίνεται. Σας τα λένε όλα. Ή μήπως άλλα σας λένε και άλλα κάνουν, ή σας λένε λιγότερα και περισσότερα κάνουν. Το ρωτώ αυτό, γιατί βγήκε προς τα έξω, αν θέλετε, κύριε Θεοχαρόπουλε, ότι κάπως δυσαρεστηθήκατε ως δημοκρατική, ως δημάρ, με αφορμή αυτή τη συνάντηση και την απόφαση και την έμπνευση, αν θέλετε, του ίδιου του ονόματος από την πλευρά της Φόφης Γεννηματά και του Σταύρου Θεοδωράκη. Είναι όντως έτσι? Δεν ξεκινήσαμε καλά? Δεν ξεκινήσαμε καλά. Ένα είναι το κρατούμενο αυτό. Γιατί όμως δεν ξεκινήσαμε καλά? Γιατί έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, να πω τα θετικά πρώτα. Από το 2015, όταν Δημάρ και Πασόκ φτιάξαμε Δημοκρατική Συμπαράταξη, τότε ήταν εξαιρετικά δύσκολες οι πολιτικές συνθήκες και βάλαμε ένα στόχο να προχωρήσουμε προς τον ενιαίο φορέα. Και αυτά δρομολογούνται θετικά. Και θετικό στοιχείο ήταν η μεγάλη προσέλευση του κόσμου τις δύο Κυριακές, πάνω από 200.000 την πρώτη και πάνω από 150.000 τη δεύτερη. Αυτά είναι τα θετικά στοιχεία, πολύ θετικά, για να προχωρήσουμε στον ενιαίο φορέα. Εδώ πρόκειται για την ονομασία σε έναν πολυκομματικό φορέα. Και αυτό το οποίο είπαμε, σε έναν πολυκομματικό φορέα, δεν μπορεί το ένα κόμμα, όχι μόνο να μην υπάρχει διαβούλευση και συνένεση στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου όπως θα έπρεπε, αλλά να ενημερώνεται μάλιστα από τα μέσα ενημέρωση για το πώς θα ονομαστεί. Είναι κάτι, καταλαβαίνετε, θεμελιακό η ονομασία σε έναν πολυκομματικό φορέα των κομμάτων. Δεν είναι ένα παρεπίπτωτο ζήτημα. Γιατί σας έχει προβληματίσει αυτή η κίνηση? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ήταν μια ατυχή στιγμή. Ότι δεν, αυτό το οποίο λέω είναι πρέπει να σεβόμαστε τις συλλογικές διαδικασίες οι οποίες θα γίνουν και θα ακολουθήσουν και κυρίως τους 212.000 πολίτες που ήρθαν και ψήφισαν. Άρα τι, κύριε Γεννηματά και κύριε Θεοδωράκη, να τους βλέπουμε κιόλας εδώ, δεν σέβονται ή δεν σας σέβονται? Ξάλλον, ή δεν σέβονται είναι, τον κόσμο? Θέλω να πω ότι είναι μια ατυχή στιγμή. Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα γίνουν αποδεκτά τελεσμένα, ούτε συμφωνίες μονομερείς σε επίπεδο κορυφής. Όμως, για να είμαι παραγωγικός και για το θέμα της ουσίας και το θέμα της ονομασίας, θεωρώ ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη ήταν ένας ευρύς τίτλος και ήρθανε και άλλοι χώροι, το ποτάμι και άλλοι άνθρωποι. Άρα θα πρέπει να είναι κάτι ευρύτερο. Κατά την άποψή μου, αυτός ο τίτλος προτάθηκε, δεν ανταποκρίνεται στο ευρύτερο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Δηλαδή. Γι' αυτό σας λέω ότι στον προσυνεδριακό διάλογο του νέου ενιαίου φορέα θα θέσω σε διαβούλευση. Δεν το κατονομάζετε καν, κύριε Θεοχαρόπουλε. Θα σας πω τώρα την πρότασή μου. Ναι. Στον προσυνεδριακό διάλογο του νέου ενιαίου φορέα θα θέσω σε διαβούλευση έναν τίτλο με βαθύτερο πολιτικό περιεχόμενο, όπως Δημοκρατικό Κόμμα. Εναλλακτικά θα μπορούσε να συζητηθεί και το Προοδευτική Παράταξη. Σε τι διαφέρει? Όμως θεωρώ ότι το Δημοκρατικό Κόμμα ως τίτλος δείχνει τον ενιαίο φορέα που πάμε να φτιάξουμε, είναι ευρύτερος και μπορεί να εντάξει και το χώρο της ανανεωτικής αριστεράς και το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και το χώρο του προοδευτικού κέντρου. Και να θυμίσω ότι και στην Ιταλία, όταν μετεξελίχθηκε η ΕΛΙΑ ως συνασπισμός κεντροαριστερών δυνάμεων, μετεξελίχθηκε σε δημοκρατικό κόμμα στον κεντροαριστερό σχηματισμό. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο στον προσυνεδριακό διάλογο θα συζητηθεί για να αποφασιστεί στο συνέδριο η ονομασία του νέου φορέα. Μήπως αυτό έτσι σας βάλει σε ένα ρίσκο για ρήξη όμως, κύριε Θεοχαρόπουλε? Πάνω που γίνονται, γιατί αναφέρατε την ΕΛΙΑ για παράδειγμα και θυμηθήκαμε τώρα το παρελθόν και τις προσπάθειες που είχαν στην γίνει. Στην Ιταλία είπα τώρα. Που ήταν πετυχημένες. Το διευκρινίσατε. Γιατί οδήγησε στο Δημοκρατικό Κόμμα. Εδώ όμως δεν είχαν την ίδια τύχη. Οπότε τουλάχιστον ο κόσμος, όπως λέτε, που ήρθε και σας ψήφισε και ήταν πολλοί, ξεπέρασε και τις προσδοκίες. Μήπως του δημιουργείται μια ανησυχία πάνω που κατάφεραν να συγκροτηθούν, μήπως διαλυθούν? Το αντίθετο. Για κάτι τέτοιο. Ο κόσμος απαιτεί, έχει προσδοκίες από εμάς, υπευθυνότητα και δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες και να γίνει συμμέτοχος. Τι περισσότερη κατάκτηση έχει αυτός ο χώρος από το δημοκρατικό διάλογο στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου εν ώψη του Μαρτίου για να αποφασιστούν όνομα, σύμβολο και κυρίως, κυρία Μπουσδούκου, ιδεολογικοπολιτικό στίγμα, πολιτική πρόταση. Όλα αυτά για να γίνουν, δεν μπορούν να γίνουν με αποφάσεις ούτε ενός ανθρώπου, ούτε δύο ανθρώπων. Αυτά γίνονται σε συνέδρια των κομμάτων. Γι' αυτό είναι πολύ θετικό γεγονός ότι το συνέδριο θα προχωρήσει, θέλω να ελπίζω, το Μάρτιο να έχει διεξαχθεί και όλα αυτά τα ζητήματα να κλείσουν. Εξάλλου, προσωπικά ξέρετε πολύ καλά ότι είχα διεκδικήσει να γίνει το συνέδριο πριν από την εκλογή επικεφαλής. Και άρα να τα είχαμε λύσει όλα αυτά. Και να μην ήταν πράγματα συζήτηση ήρθαν σήμερα. Έτσι. Τελευταία μου ερώτηση, κύριε Θεοχαρόπουλε. Την πρόθεσή σας για το όνομα και την αιτιολογία που δώσατε, η κυρία Γεννηματά και ο κύριος Θεοδωράκης ενημερώνονται τώρα από την τηλεόραση για αυτή την πρόθεσή σας? Δεν άνοιξα, κυρία Μπουσδούκου, δεν άνοιξα το διάλογο αυτόν. Δεν είχαν σκοπός μου το να ανοίξω ούτε σήμερα ούτε χθες. Αυτός έπρεπε να ανοίξει καθαρά στον προσυνεδριακό διάλογο. Άνοιξε όμως χθες δημόσια με έναν τίτλο πρόταση εν ώψη συνεδρίου. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι στον προσυνεδριακό διάλογο, στα αρμόδια όργανα, δηλαδή, θα θέσω σε διαβούλευση τον τίτλο Δημοκρατικό Κόμμα και εναλλακτικά Προοδευτική Παράταξη μέχρι για συζήτηση. Μέχρι στιγμής όμως κατ' ιδίαν δεν έχετε συζητήσει. Αυτό. Δεν έχω ενημερωθεί για τον τίτλο που πρότειναν.
Μάλιστα. Ούτε τηλεφωνικά ούτε κατηδίαν από τους ίδιους. Και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει πλέον και σε δημόσιο επίπεδο. Συνεπώς θα γίνει η συζήτηση δημοκρατικά. Έτσι γίνεται στα κόμματα, κύριε Βουσδούκο. Έτσι γίνεται και στους πολυκομματικούς φορείς και στα κόμματα. Μέσα στα όργανα θα γίνει η συζήτηση και στο συνέδριο θα ληφθούν όλες οι αποφάσεις. Θα λειτουργήσω συλλογικά όπως λειτουργήσα όλη αυτή την περίοδο, υπεύθυνα και προωθητικά για την ενωμένη, ισχυρή και ανανεωμένη προοδευτική παράταξη. Για ένα ισχυρό δημοκρατικό κόμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας, ο κύριος Σταχαρόπουλος.